σε τέτοια κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο Μεγαλόπουλη, συνεχίζεται το μετεκλογικό, έτσι, η ένταση μετεκλογική, με το θέμα των κρυπημένων ψηφοδελτίων στο Άκοβο. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες, ο νεοεκλεγής δήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος, έκανε ένσταση στο πρωτοδικείο της Τρίπολης. Να μας πείτε λοιπόν πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα μετεκλογικό θρίλερ για τα αποτελέσματα στο Δήμο μας. Η παράταξη δική μας, η δημοκρατική συνεργασία, υπολείπεται κατά 15 ψήφους. Εμείς ζητήσαμε επανακαταμέτρηση επανέλεγχου. Στον επανέλεγχο βρέθηκαν αρκετά στοιχεία που αφορούν όχι μόνο ένα τοπικό διαμέρισμα, αφορούν και άλλα τοπικά διαμερίσματα, τα οποία τα αξιολόγησαν οι νομικοί μας και ήδη έχουμε καταθέσει ένσταση κατά το αποτελέσματος από την προηγούμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι η αμετροέπεια που διέπει την άλλη παράταξη είναι μεγάλη, διότι δεν μιλάμε μόνο για την περίπτωση του Ακόβου, μιλάμε για την περίπτωση του Λινιού και συνολικά 108 ψηφοδέλτια έγκυρα της άλλης παράταξης που διεκδικούμε, που κατά την άποψη των νομικών μας είναι άγκυρα. Επίσης υπάρχουν και κάποια ψηφοδέλτια του συνδυασμού μας, περίπου 10, που ενώ έχουν ακυρωθεί, κατά την άποψη των νομικών είναι έγκυρα. Συνεπώς δεν πρόκειται για την περίπτωση του ενός χωριού. Όσον αφορά το θέμα του Ακόβου, θα έλεγα μόνο μια κουβέντα. Η λειτουργία της άλλης παράταξης νομίζω ότι είναι μόνο πολιτική και πιστεύω ότι με τον τρόπο που χειρίζονται το όλο θέμα των εκλογών και των ευρημάτων γίνεται το έσχος ισχυρότερο. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει για την εγκυρότητα ή μη των ψηφοδελτίων. Όσον αφορά μάλιστα το θέμα των συγκεκριμένων ψηφοδελτίων, νομίζω ότι η αναζήτηση ευθυνών σε άλλους και λαθεμένη είναι και πολύ άδικη. Και θα πρόσθετα και κάτι ακόμα, ότι έχουν ακουστεί στην κοινωνία τη δική μας διάφορες εκδοχές, οι οποίες νομίζω ότι προσβάλλουν όλους μας, όλους τους αυτοδιοικητικούς, παλιούς και νέους, και θα πρέπει οτιδήποτε δηλώνουμε να το κάνουμε. Ίσως σήμερα να έχουμε την ημερομηνία. Ευελπιστούμε ότι θα είναι μεταξύ 28 και 30 του τρέχοντος μηνός. Οπότε δηλαδή 1η Σεπτέμβρη θα ορκιστεί η κανονική δημοτική αρχή στη Μεγαλόπολη, θα έχει λήξει δηλαδή η υπόθεση ή θα νομίζω πως να δούμε αλλαγές. Νομίζω πως ναι και νομίζω ότι αυτές είναι οι εντολές του Υπουργείου και θα πρέπει όλοι μας να σεβαστούμε το όποιο αποτέλεσμα. Η Δημάρχη, σε προηγούμενες δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι γι' αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα έληξε την 25 Μαρτίου, το αποτέλεσμα αυτό ισχύει, και θα ζητήσει κάποια συνάντηση μαζί σας για να έχει κάποια ενημέρωση για τα φλέγοντα θέματα του Δήμου Μεγαλόπολης. Έχει ζητήσει κάποια τέτοια συνάντηση? Ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συναντηθώ με οποιοδήποτε και με τον κ. Παπαδόπουλο για να ενημερώσω και για τα τρέχοντα και για τα πολλά προβλήματα που έχει ο Δήμος μας και όλοι οι Δήμοι με την οικονομική κρίση και αυτά που έχουν προγραμματίσει δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ενημερώσουν και τον Δήμο.